Θανατηπούρτη για τα νέα του διαδικτύου. Καλησπέρα σε όλους, χρόνια μου. Άρτη αφιχθή από την Κόνιτσα. Τι έγινε στην Κόνιτσα, με ρωτάνε συνέχεια εδώ, μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε αν είχε κόσμο η Κόνιτσα, αν είχε κόσμο η Κόνιτσα. Εγώ είδα πάρα πολλά event πάντως. Είχε κόσμο. Τρεις μέρες είχε κόσμο. Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο Κυριακή είχε κόσμο. Πάντως είδα πολλά event στην Κόνιτσα. Από πληρότητα τα ξενοδοχεία και τα νοικιαζόμενα νομίζω πήγανε καλά. Έτσι. Αλλά είχε και γύρω-γύρω στα Ζαγόρια δηλαδή κόσμο, ερχόντουσαν και προς την Κόνιτσα. Καλά ήταν, εντάξει, είχε κόσμο. Βέβαια, εκείνα εκεί που ξέραμε τα δεκαήμερα και τα οχταήμερα δεν υπάρχουν πλέον. Καλά πάνε αυτά. Αδυνατεί ο κόσμος, αλλά και τρεις μέρες, τέσσερις ας πούμε, είναι μια ανάσα για τον τοπικό πληθυσμό. Και περισσότερο για αυτούς που το επιχειρούν εκεί. Να, το επιχειρήν. Έτσι. Δούλεψε το επιχειρήν, πήγε καλά. Θεωρώ ότι δούλεψε. Δώσατε πράγμα. Εντάξει, θεωρώ ότι δούλεψε. Και ήταν και οι εκδηλώσεις, ήταν και ένα βράδυ εκεί μια εκδήλωση με μπουζούκια, άλλο ένα βράδυ είχε γιορτή ο ΠΑΟΚ της Κόνιτσας, την Κυριακή είχε στην πλατεία Κλαρίνα από το Δήμο. Εντάξει, καλά ήταν. Μάλιστα. Λοιπόν, πριν περάσουμε στα νέα του διαδικτύου, θα δούμε πολύ σύντομα κάποιες ειδήσεις. Μας έχουν ενημερώσει για αγιασμό των υδάτων στην υποαναστήλωση γέφυρα Πλάκας. Θα γίνει λοιπόν. Ας μην υπάρχει γέφυρα εκεί. Αναστηλώνεται και ο αγιασμός θα γίνει. Επίσης, να σας ενημερώσουμε για την επαναδημοπράτηση για τη λειτουργία του ΧΙΤΑ. Θα έχουμε μια γενική συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας Αράχθου. Είναι η ετήσια Δευτέρα 11 Ιανουαρίου. Υπάρχουν νέες συστάσεις για την Εθαλομύχλη. Τώρα αυτές τις μέρες που ο κόσμος θα είναι σπίτι θα ανάψουν ξανά τα τζάκια. Και πάει λέγοντας τρίφωνα, έτσι. Τα γνωστά. Τώρα, επειδή είναι η τελευταία μας κοινή παρουσία για το 2015, έτσι, τι θα θεωρούσες εσύ από τα πιο σημαντικά γεγονότα του 2015? Ποια θα έβαζες στα πιο τρενταχτά? Για μένα, προσωπική μου γνώμη, αναμφισβήτητα το πιο τρενταχτό γεγονός του 2015 ήταν το δημοψήφισμα του ναι ή όχι. Στο μυαλό μου είσαι βρεδιά όλο. Χωρίς να σχολιάσω το μετέπειτα. Ναι. Από μόνο το δημοψήφισμα του ναι ή όχι ήταν το μεγαλύτερο γεγονός. Εγώ θα έλεγα, εγώ θα του έδινα ένα μεγαλύτερο εύρος. Βέβαια το δημοψήφισμα που ήταν ένα πρωτόγνωρο γεγονός για μας εδώ. Αλλά θα έλεγα, δηλαδή αν με ρωτούσε κάποιος τι θεωρείς ότι ήταν το πιο καραμπάμ γεγονός, όχι το πιο σημαντικό, προσέξτε, το πιο σημαντικό είναι οι άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταποκριθούν πια στα βασικά. Για μένα που χάνουν τη δουλειά τους, το χαμόγελο και την αισιοδοξία. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Αλλά αυτό που, αν θέλεις, έχει του είναι οι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις, ένα δημοψήφισμα και δύο εκλογές, δύο εθνικές εκλογές μέσα στο 2015. Είναι από αυτά που εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναζήσει δημοσιογραφικά. Ναι, ναι. Έτσι. Έχεις δίκιο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά είναι προσοχής άξιο το γεγονός ότι και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις βγήκε το ίδιο κόμμα. Να. Που γίνανε με τον ίδιο χρόνο εννοώ, έτσι. Αληθώς. Δηλαδή σε πολύ μικρό διάστημα. Αληθώς. Λοιπόν, ποιο είναι το τελευταίο θέμα του διαδικτύου Τρίφωνα που μας ετοίμασες για τη σημερινή μας εκπομπή? Το τελευταίο θέμα του χρόνου είναι αυτό που θα δούμε μπροστά μας το Γενάρη και το Φλεβάρι. Έτσι λοιπόν πληθαίνουν συνεχώς τα δημοσιεύματα για ρήξη μεταξύ κυβέρνησης και εταίρων με το νέο έτος. Και είτε πράγματι υπάρχει ασυμφωνία σε ζητήματα, είτε μας προετοιμάζουν και πάλι για κάποια επώδυνη μεν, αναγκαστική λύση δε. Τελευταίο κρούσμα είναι η νέα σύγκρουση της Όλγας Γιουβασίλη με τον Wolfgang Schäuble. Αυτή λοιπόν έγινε έπειτα από δηλώσεις του Γερμανού σχετικά με το προσφυγικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα. Δηλώσεις που εγκαλούν την Ελλάδα για μη έβρεση λύσης και για ανικανότητα διαχείρισης του προβλήματος. Έπειτα από αυτό, η Όλγα Γεροβασίλη στράφηκε κατά του Σόιμπλε για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα και με ανακοίνωσή της, που αναφέρει ονομαστικά μάλιστα τον κύριο Σόιμπλε, τονίζει ότι επιτίθεται στην ελληνική κυβέρνηση για καθαρά εσωκομματικούς λόγους. Και λέω ότι είναι η δεύτερη φορά που η Όλγα Γεροβασίλη στρέφεται ονομαστικά κατά του Γερμανού, εφόσον το είχε ξαναπράξει έπειτα από προηγούμενες δηλώσεις του, που ζητούσε να σταματήσει να αμφισβητείται ο ρόλος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα.
Μάλιστα, η Γερμανική Βουλή είχε τοποθετηθεί για αυτό το θέμα, ζητώντας να μην φύγει το Ταμείο από την ενεργή διαπραγμάτευση και την επίβλεψη του νέου μνημονίου. Βέβαια, τα θέματα αυτά από μόνα τους δεν είναι τα μοναδικά που είχε προσπαθήσει ο Σόιμπλε να αναμειχθεί. Το θέμα του χρέους και της αναδιάρθρωσης του είναι μείζον για το Γερμανό, εφόσον επανειλημμένα έχει τοποθετηθεί κατά αυτής με τη δικαιολογία ότι οι δύσκολες, όπως τις χαρακτηρίζει, πληρωμές για την Ελλάδα είναι μετά το 2020. Και επειδή η συζήτηση περί του χρέους είναι μια συνεχής ελληνική απέτηση, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την, ο δρόμος της αλλαγής των περιόδων χάριτος, αλλά και την διαμόρφωση των επιτοκίων, η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει την επιβολή ενός monitoring διάρκειας για την πορεία του προϋπολογισμού. Ένα monitoring έτσι ώστε να επιβάλλονται αυτόματα περικοπές όταν οι ανάγκες για την αποπληρωμή του χρέους αυξάνονται. Τώρα, όσο αφορά το ύψος του χρέους, που συμφωνεί η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία και επιβεβαιώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό ανέρχεται στο 175% του ΑΕΠ και σε χρήματα περίπου 350 δισεκατομμύρια δολάρια. Ένα ποσό που αμφισβητεί το ΛΟΕΝΑ και περισσότερο από ανεξάρτητους παρατηρητές, Γερμανούς τραπεζίτες και Αμερικανούς αναλυτές ομολόγων, οι οποίοι συμφωνούν πως η αγοραία αξία του ελληνικού χρέους είναι κάπου κοντά στο 1/10 του όσανο αριθμού. Ισχυρίζονται πως αν το χρέος της Ελλάδας υπολογιστεί με βάση τα σύγχρονα λογιστικά πρότυπα, τα γνωστά ως EPSIS, τους κανόνες δηλαδή, είναι οι κανόνες που χρησιμοποιούνται από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από χώρες όπως η Βρετανία και η Πορτογαλία. Αν υπολογιστεί λοιπόν έτσι το χρέος της χώρας, θα μπορούσε να είναι 36 δισεκατομμύρια δολάρια από τα 360. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα πρότυπα, η Ελλάδα έπρεπε να είναι σε θέση να εκτιμά την αναδιάρθρωση του χρέους της στην αγοραία αξία κατά την ημερομηνία που η οφειλή γεννήθηκε. Σε αυτή την περίπτωση, το αναδιαρθρωμένο χρέος της χώρας έχει εξαιρετικά χαμηλά επιτόκια, πολύ λιγότερα του 2%, και οι ημερομηνίες λήξεως στο μακρινό μέλλον, ακόμα και το 2054, καθιστώντας έτσι λοιπόν τις πληρωμές μικρές και ελεγχόμενες. Λένε όμως ότι αντί για τον υπολογισμό με τα πρότυπα αυτά, το ελληνικό χρέος υπολογίζεται σε ονομαστική αξία, δηλαδή στην ονομαστική αξία του χρέους, όταν αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά, αγνοώντας όλες τις αναπροσαρμογές της αναδιάρθρωσης στα βιβλία. Και ενώ το χρέος αναδιαρθρώθηκε το 2010, το 2011 και δύο φορές το 2012, παρόλα αυτά η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει κανένα όφελος από τον τρόπο που υπολογίζεται. Τονίζουν μάλιστα οι συγκεκριμένοι παρατηρητές πως η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι παγιδευμένη σε έναν αριθμό χρέους που ορίζεται από πολιτικούς και όχι από την πραγματικότητα. Αν είχαν ισχύσει τα παραπάνω, φυσικά και θα είχαμε αποφύγει τα capital controls, που η άρση τους δεν φαίνεται ακόμη στον ορίζοντα, ακόμη και αν κάποιοι μιλούν για την απόσυρσή τους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2016. Ναι, αυτό είδα και εγώ, ότι μάλλον λέει, αν και εγώ δεν το έβαλα στην τσέπη τηλέφωνο, να σου πω την αλήθεια. Και εγώ το διάβασα αυτό, να, αλλά δεν το βλέπω αυτό. Δεν το βλέπω κι εγώ αυτό, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Και φυσικά έχω να σας πω ότι η μη άρση των capital controls μπορεί να γίνει, όχι γιατί δεν θα συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, αλλά γιατί ο τομέας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και του πλαστικού χρήματος επιβάλλεται όλο ένα και περισσότερο. Από τον πρώτο κιόλας μήνα έπειτα της εφαρμογής των capital controls, η αξία των κινήσεων με πλαστικό χρήμα διπλασιάστηκε. Πάντως θεωρώ ότι λιγότερο τον περιορισμό του ελεύθερου χρήματος, μιλώντας πάντα για τις επιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή, από ότι το τελικό σχέδιο που δεν είναι άλλο από αυτό της αχρήματης κοινωνίας και με ό,τι συνεπάγεται από μια τέτοια κατάσταση. Ο Γενάρης και ο Φλεβάρης λοιπόν θα είναι δύσκολοι μήνες, αφού εκτός το πιο πάνω που σας ανέφερα, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει και το θέμα της συμφωνίας της πώλησης των λεγόμενων κόκκινων δανείων στα ξένα φαντς. Η αρχή της συμφωνίας, θα θυμάστε όλοι ότι έγινε μόλις πριν από 10-12 μέρες, αν θυμάμαι καλά στις 11 ή στις 10 Δεκεμβρίου, και είναι μια συμφωνία που ανοίγει την αγορά των δανείων σε δύο δόσεις.
και αφορά πρώτο τα στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας. Το θέμα θα αντιμετωπιστεί το Φεβρουάριο. Προς το παρόν τα κόκκινα αυτά δάνεια που έχουν την εγγύηση, ως εγγύηση την κύρια κατοικία, θα εξαιρεθούν από την πώληση. Νέα διαπραγμάτευση θα γίνει το Φεβρουάριο στο πλαίσιο του κανονιστικού πλαισίου που θα δημιουργηθεί, ενώ η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει να διατηρήσει την εξαίρεση και σε βάθος χρόνου, έστω και με κάποια κριτήρια ως βάση. Δεύτερο είναι τα υπόλοιπα στεγαστικά δάνεια. Απελευθερώνονται άμεσα με την ψήφιση. Έτσι, στεγαστικό δάνειο που δόθηκε για την απόκτηση εξοχικού ή κάποιο στεγαστικό που δόθηκε για να καλυφθούν άλλες υποχρεώσεις, με υποθήκη βέβαια δευτερεύουσα κατοικία, μπορεί να μεταβιβαστεί σε ιδιωτικά κεφάλαια. Τρίτο, τα καταναλωτικά δάνεια, που ολόκληρο αυτό το πακέτο πηγαίνει για το Φεβρουάριο, είναι πιθανόν τότε να μπει ένα κριτήριο ύψους του δανείου, ώστε να προστατευθούν τα μικρά νοικοκυριά που κατέφυγαν σε αυτό το δανεισμό για να καλύψουν άμεσες ανάγκες. Τέταρτο είναι τα επιχειρηματικά δάνεια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα εξαιρεθούν σε αυτή τη φάση και το θέμα θα συζητηθεί και αυτό το Φεβρουάριο και για τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναμένεται η ακριβής διατύπωση του νόμου. Πάντως ο Σταθάκης, ο Υπουργός Οικονομίας, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μίλησε για εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού, αλλά έκανε λόγο και για ένα ποσό τζίρο, δηλαδή ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ και κάτω. Ναι. Πάντως το πιο πιθανό, εγώ θεωρώ ότι θα εξαιρεθούν από το άμεσο άνοιγμα οι εταιρείες με τζίρο έως 10 εκατομμύρια και με συγκεκριμένο αριθμό εργαζομένων ως όρο. Και πέμπτον είναι τα επιχειρηματικά δάνεια των μεγάλων επιχειρήσεων, τα οποία απελευθερώνονται όλα και δεν θα προστατευτεί κανένας κλάδος από αυτά. Αυτά ισχύουν για τη συμφωνία της πώλησης των κόκκινων δανείων και θεωρώ ότι πρόκειται για ένα ακόμα μεγάλο αγκάθι στην ήδη λεπτή σχέση ισορροπίας μεταξύ ελληνικής κυβέρνησης και εταίρων. Πάντως, κοντή γιορτή, αλληλούια. Έτσι, μπράβο. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από το διαδίκτυο για το 2015. Είναι πολύ πιο σοβαρά από όσο τα ακούμε έτσι τώρα λίγο στα γρήγορα. Θα βρίσκουμε τις επόμενες μέρες μπροστά μας. Τα θέματα που αναδεικνύεις εδώ, Τρίφωνα, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι μετά από λίγο καιρό είναι μπροστά μας. Έτσι, και μας απασχολούν. Είναι μπροστά μας, μας απασχολούν και γίνονται ιδιαίτερο θέμα εκείνο τον καιρό, αλλά έχω να πω ότι είναι εις γνώση πολλών πριν ακόμα έρθουν σε δική μου γνώση και αν θα φρόντιζαν κάποιοι να μην τα βρούμε μπροστά μας, αυτό θα συνέβαινε. Αυτό θα ήταν και το ευχής έργο, αλλά δεν. Αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, ποιος θα είναι ο τυχερός του πρωτοχρονιάτικου φλουριού? Στο σπιτί. Ναι. Γιατί τώρα βλέπω εδώ λέει συνταγές για βασιλόπιτα. Ένας λέει ότι έτσι όπως πάει ο καιρός, αντί για βασιλόπιτα θα κόψουμε καρπούζι. Μία χαίρεστε, από αύριο θα δείτε τι θα κάνει ο καιρός. Τα παιδιά. Τα παιδιά, Ένα από τα παιδιά. Πέρυσι το πέτυχα εγώ. Δεν είχα πετύχει ποτέ φλουρί, Τρίφωνα. Αλλά δεν είδα και καμιά προκοπή. Σου πήγε κάτι καλύτερα? Αυτό πήγα να σου πω. Δεν είδα και καμιά προκοπή. Χαρά. Εγώ έλεγα το 2015 θα είναι η χρονιά μου. Ας μην παραπονιέμαι βέβαια, να είμαστε καλά στα πόδια μας. Και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη ευλογία. Δηλαδή το να μπορούμε να σηκωνόμαστε, να χαμογελάμε, να έχουμε δύο ανθρώπους στη ζωή μας. Αυτό είναι και ευλογία. Αλλά ρε παιδί μου, περίμενα κάτι πιο συνταρακτικό να συμβεί. Επειδή πέτυχα το φλουρί. Βρε τίποτα. Τουλάχιστον να ήταν και καμιά χρυσή λίρα Αγγλίας. Τι χρυσή λίρα. Τσίγκινο ήταν, γύρναγε το δόντι. Άσε σου λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρωτοχρονιά στην Κόνιτσα, έτσι. Πρωτοχρονιά στην Κόνιτσα. Ωραία. Μ' αρέσει που με παίρνετε στο κινητό της εκπομπής που σας έχω εξηγήσει, παιδιά μου. Δεν θα νευριάσω σήμερα καθόλου. Αλήθεια, γιατί αυτό είναι ένα θέμα που ξέρετε με νευριάζει. Επειδή έχω εξηγήσει ότι στο κινητό της εκπομπής δεν μπορώ να το σηκώσω. Δηλαδή, σκεφτείτε, τώρα με παίρνετε εδώ. Εγώ το έχω για να διαβάζω μηνύματα. Πολλοί μου λένε, ρε Βίλιαν, τώρα έχεις το κινητό και διαβάζεις μηνύματα, πέρασέ το στον υπολογιστή. Μ' αρέσει με αυτό. Είμαι λίγο παλιοκυρίσια. Αλλά τώρα σηκώσω εγώ το τηλέφωνο και να κάτσω εδώ και να πιάσω με ψηλή κουβέντα.
Γίνεται. Όχι μόνο αυτό, αλλά στον υπολογιστή δεν μπορούν να στείλουν και όλοι. Δεν είναι όλοι με το διαδίκτυο. Ναι, όχι, πέρα από αυτό υπάρχει εφαρμογή που τα. Υπάρχει δυνατότητα. Να τα περνάνε κατευθείαν. Περνάνε κατευθείαν. Με την καρτούλα πάτε και τα βλέπω εκεί. Και μου λένε, έλα τώρα, παίρνει το κινητό στα χέρια, α πούμε. Δέστε στον υπολογιστή. Μπορεί να θέλει να μα πει χρόνια πολλά. Πώ να του πει! Άμα θέλει να πει χρόνια πολλά, πάρει το 65.000 να βγει στον αέρα. Πώ να μα του πει τώρα, από δάντη, σήκω εγώ το τηλέφωνο, θα ακούει ο κόσμο. Αφού δεν είναι συνδεδεμένο το κινητό με τον αέρα τη εκπομπή. Για να ακούσει ο κόσμο τι θέλει να μα πει. Τι χρόνια πολλά να μα πει. Εντάξει, να του πούμε εμεί χρόνια πολλά τότε. Στα χρόνια πολλά και του χρόνου. Μόνο εδώ μηνύματα. Στο τηλέφωνο κλήσει. Λοιπόν, Τρίφωνά μου, σε ευχαριστώ. Και όπω έλεγε προχθέ, χρόνια πολλά και καλά μυαλά. Παιδί μου, αφού έτσι μου λέω κάθε φορά που έχω γενέθλια, δηλαδή με τόσο χρονό πια, μην πω πόσο. Και λαχταρίσουν και τα μουσεία. Λοιπόν. Σιγά. Τι σιγά. Άλλο το άλλο το άλλο. Το ημερολόγιο είναι ημερολόγιο, το έχω πει. Και κάθε φορά που έχω γενέθλια, με παίρνει ο πατέρας μου τηλέφωνο. Βέβαια έχει ένα καλό πατέρας μου, μου κόβει χρόνια, επειδή είναι σαν εμένα, δεν θέλει. Είναι και αγέραστο ο Στασινός. Και είναι σαν εμένα. Δηλαδή, λέω μπαμπά, πόσο χρονών είσαι. Και μια φορά έψαχνα την ταυτότητα για να διαπιστώσω, εν πάση περιπτώσει, πόσο χρονών είναι. Και όταν τη βρήκα, μου λέει, μην δίνει σημασία. Βάζαμε περισσότερο τότε, βάζαμε λέει, περισσότερο για να κάνουμε πιο... το γάλα. Και να πηγαίνουμε πιο νωρίς σύνταξη. Ναι. Τι ήταν εκείνα τα μαγκές της εποχές, ας πούμε. Ο πατέρας μου έχει λοιπόν ένα καλό και ένα κακό στα γενέθλια. Με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, έλα χρόνια πολλά, τι έμαθα, 25 γίναμε, ναι μπαμπά μου 25 εγώ, με τρελή χαρά. Και μετά μου λέει, ωραία παιδί μου, καλά μυαλά, κλασικός ηλικιάρης, ξέρεις βεβαίως, βεβαίως. Καλά μυαλά. Πάνε τα μυαλά κουρκούτιασαν τώρα. Καλά μυαλά λέμε σε ένα παιδί τώρα που έχει όλη τη ζωή μπροστά του, εγώ τι μυαλά. Δεν έχει σημασία, είναι μια καλή ευχή από ένα γονιό. Ναι, είναι η ευχή του γονιού. Έτσι. Τουλάχιστον ο γονιός σε βλέπει πάντα μικρό. Ξέρεις και εγώ επειδή είμαι μικρότερη στο σπίτι. Θα είμαι πάντα το μικρό. Ακριβώς. Όσο χρόνο και να είναι, παιδί είναι. Το παιδί. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης. Λοιπόν. Λοιπόν, να σας ευχηθώ και εγώ στον κόσμο καλή χρονιά να έχουμε. Με υγεία και αγάπη πάνω απ' όλα. Για τα υπόλοιπα δεν χρειάζεται να τα κουβεντιάσουμε. Θα τα πούμε με το καινούριο έτος. Καλή χρονιά σε όλους. Ωραία, Τρίφωνα, λέμε αυτό το... Εγώ θα σου πω κάτι. Λέμε αυτό το καλή χρονιά. Εκείνη μας βγαίνει ξόγκαρδα, γιατί δεν το πιστεύει κανένας ότι θα είναι μια καλή χρονιά. Εντάξει, εγώ θεωρώ καλή χρονιά την καταρχήν την υγεία για τον κόσμο, ναι, έτσι, γιατί χωρίς την υγεία δεν δίθεται θέμα καλής χρονιάς ή οτιδήποτε. Την υγεία και πέρα από εκεί την αγάπη. Ναι. Όλοι χρειαζόμαστε αγάπη και να δώσουμε και να πάρουμε. Σωστά. Αν έχουμε αυτά τα δύο, τα υπόλοιπα όλα θα τα παλέψουμε. Ναι, αυτά τα δύο, γιατί κατά τα άλλα... Δεν περιμένω τίποτα. Δηλαδή λέμε στον άντε καλή χρονιά και μας βγαίνει ξόγκαρδα γιατί ξέρουμε ότι δεν θα είναι η ρημάδα. Βέβαια για μένα είναι και τρίτο κριτήριο στο υγεία και αγάπη, αλλά επειδή πολλοί δεν συμφωνούν και ακούω και διάφορα τώρα τελευταία, εγώ λέω υγεία, αγάπη και πίστη. Βέβαια. Έτσι. Ποιοι δεν συμφωνούν. Α, δεν συμφωνούν λες με την πίστη. Ναι. Δεν πειράζει. Εδώ ακούμε κάθε μέρα πώς λέει ο σύλλογος, η οργάνωση, ποιο τι είναι αυτό. Άθεων βγάζει, ναι, συνέχεια ανακοινώσεις. Ό,τι και να πούνε αυτοί, δε μου υδρώνει εμένα αυτή η Τρίφωνα, την πίστη μου δεν μπορεί να μου την αλλοιώσει κανείς. Ούτε να μου την αλλώσει. Κανείς. Δεν πάνε να πούνε αυτοί ό,τι θέλουν. Γιατί θέλουν να αλλάξουν πια τα κριτήρια του πληθυσμού όπως είναι στην Ευρώπη. Να διευρύνουν με διαφορετικά. Δεν μας αρέσει μια ορθόδοξη χώρα. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι συνεχώς προωθείται η πανθρησκεία. Να. Είναι ό,τι μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε. Μιλάω σοβαρά τώρα, δηλαδή το πιστεύω. Να. Είναι ό,τι μεγαλύτερο πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό που είπα πριν ότι δεν το λέω γιατί σκέφτομαι πολλούς, είναι ότι μην σκέφτεται κάποιος ότι προσπαθώ να το επιβάλλω την άποψη και τη γνώμη μου. Δεν προσπαθώ να βάλω κανέναν. Όποιος πιστεύει, πιστεύει. Οι υπόλοιποι θα κανονίσουν την πορεία τους όπως πρέπει. Μάλιστα. Έτσι. Λοιπόν. Χρόνια πολλά. Εγώ βέβαια θα είμαι πάλι εδώ αύριο, να σου πω. Μαζί με τον Νίκο Τσόλη για να δούμε ανοιχτή γραμμή βήμα στον πολίτη και τα προβλήματα του κόσμου, τα οποία δεν σταματάνε. Ποτέ. Ούτε παραμονές, ούτε προπαραμονές. Και όσο αρχίζει να γριεύει, βλέπω όσο μπορώ να δω από εδώ. Θα δούμε χιονιά ανήμερα. Μου είπε ο Μπαρτζόκας, παραμονή πρωτοχρονιάς από το βράδυ αρχίζει να χιονίζει και στα παιδινά. Και την άλλη μέρα παγετός. Γι' αυτό σπίτι και κουκούλωμα. Ή κυνήγι. Έλεος πια. Εντάξει.
Σας αντιλαμβάνομαι και εσάς τους οδηγούς, τους κυνηγούς. Να πάει καλά η χρονιά. Να πάει καλά η χρονιά. Λοιπόν, πάλι μου το μπέρδεψε. Α, το βρήκες από αλλού. Ξέρεις πως κλείνω πια την εκπομπή για όλο το χρόνο. Και έτσι θα την ανοίγω με βίντεο κλιπ. Με τραγούδι, ρε παιδί μου. Μια χαρά. Εντάξει. Πολύ ωραία. Γιατί τρίφωνα η ζωή μας, το τραγούδι μας ακολουθεί. Το τραγούδι είναι της τάβλας, της παρέας, του γάμου, της χαράς. Ακόμα και το μυρολόι. Έτσι, έτσι ανοίγω και εγώ και κλείνω και στο ράδιο. Έτσι κάνεις, με τραγούδι. Βέβαια. Ε? Με τραγούδι. Και πολλές φορές και με κλαρίνα, όχι μόνο. Και με κλαρίνα, εννοείται. Αλλά θέλω τσάμικα. Εντάξει. Έτσι. Ζαγόρισα. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο ξανά. Γεια σας.